Ωραία. Εγώ θα αναλάβω και εγώ την πρωτοβουλία και θα κάνω την πρόταση και θέλω να τη στηρίξουν και οι συνάδελφοί μου που εκλέγονται από τα καμπόχωρα, διότι δεν είναι δυνατόν να σηκώνει το βάρος τα καμπόχωρα και το επόμενο κομμάτι, η ενότητα του Αγίου Μηνά, που είναι τα πιο παραγωγικά κομμάτια του νησιού μας. Όταν ανοίξουμε το χάρτη και δούμε όλα τα χωριά, το σημείο το οποίο απέχει 10 χιλιόμετρα από το πιο κοντινό χωριό είναι εκεί κοντά στην περιοχή του Αγρόνια. Εγώ θα έλεγα να γίνει, και το προτείνω δημοσίως και το λέω, ότι πρέπει να πάει στην συγκεκριμένη περιοχή που απέχει 10 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο οικισμό και να είναι όμως της δυναμικής, της άδειας της ΒΙΑΛ. Δηλαδή να αποσυμφωνηθεί η ΒΙΑΛ και να είναι τα 1.200 άτομα, 1.115 άτομα, όσο είναι το δυναμικό της ΒΙΑΛ. Να σε προφυλάξω σε κάτι, γιατί αυτή η συζήτηση είναι σοβαρή. Μπορούμε να χτίσουμε μια δομή όσο μικρή θέλετε. Και για 5 ανθρώπους μπορούμε να κάνουμε δομή. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν ανταποκριθεί στην πραγματικότητα του 2020, του 2021, του 2022 και του 2023, θα ξαναγίνει ο ίδιος κύκλος. Θα ξαναγίνει ο κύκλος των καταπατήσεων, θα ξαναγίνει ο κύκλος ότι πάμε στο λιμάνι, θα ξαναγίνει ο κύκλος ότι πάμε στην πόλη. Αν μια δομή σχεδιαστεί για πολιτικούς λόγους να ακούγεται μικρή, ίσως πολιτικά μας χειροκροτήσουν όλους, αλλά στην πρώτη κρίση μπορεί να μην γίνει επί της δικιάς μου θητείας, μπορεί να γίνει στην επόμενη θητεία. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, είχα πει στο ΣΑΜΟ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σαν να σχεδιάζει ένα νοσοκομείο με κρεβάτια μεθ. Μέσο όρο μπορεί να χρειάζεσαι ένα την ημέρα. Αλλά αν δεν έχει 3 ή 4 κρεβάτια, όμοι γίνεται μια μέρα θα γίνει ένα τύχημα και ξαφνικά δεν έχει κρεβάτια. Δεν μπορεί να σχεδιάσει με το μέσο όρο. Πρέπει να σχεδιάσει και με το ακραίο γεγονός του Αυγούστου. Του Αυγούστου του 2023, που μπορεί να μπουν 10 βάρκες σε μια μέρα. Και δεν μπορεί να ξαναβρεθεί σαν νησί να είμαστε απροστάτευτοι και να ξαναβρεθούν στο λιμάνι, να ξαναβρεθούν στη Σούδα, να ξαναβρεθούν στην πλατεία, να ξαναβρεθούν εκεί που βρέθηκαν πριν. Άρα, να μην σχεδιάσουμε αυτό που ακούγεται καλό. Να έχουμε στόχο να έχουμε 1.200 άτομα, εγώ συμφωνώ, γιατί με τις χαμηλές ροές και το γρήγορο άσυλο είναι ένας εφικτός στόχος στο επόμενο διάστημα να έχουμε λίγους. Αλλά αν σχεδιάσουμε με τους λίγους στην πρώτη οκυματισμό, θα βρεθούμε τεθειμένοι.